Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα, καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Τον ακούς, ειδικό ακούμε εδώ, φίλε. Μια χαρά είμαστε, ωραίο καιρό έχει. Ναι. Τελικό έχουμε μπροστά μας. Σωστό. Ετοιμαζόμαστε να πάμε και στο Βόλο, Τσιμπουράδι, καθά. Μαγική πόλη, να δούμε και τον Δήμαρχο. Αυτό τώρα. Για τον Άρη δεν ξέρω πόσο ευχάριστο είναι. Εντάξει, ναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δίνει ατάκες. Αγαπητός. Χρόνια τώρα. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι ο Άρης δεν έχει καμία διάθεση να ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα. Είναι επικεντρωμένος στο τελευταίο του στόχο. Αυτό που θα καθορίσει και πολλά πράγματα εδώ που τα λέμε, παιδιά, τώρα για την επόμενη σεζόν. Όλα τα άλλα, όλα τα υπόλοιπα έχουν μπει στο περιθώριο, αλλά δεν είναι και λίγα αυτά που θα μας απασχολήσουν από την Δευτέρα το πρωί ουσιαστικά. Γιατί εάν ο Άρης, για παράδειγμα, κατακτήσει το κύπελο και εξασφαλίσει εισιτήριο στο Europa League, θα πρέπει να τρέξει λίγο μετά τις διαδικασίες, γιατί δεν θα ξεκινήσει και πολύ αργά τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Και ένας στόχος, τουλάχιστον αυτό λέει στο περιβάλλον του Θόδωρος Καρβής και το έχει συζητήσει και με τον Άκη Μάντζιο, θα πρέπει να σας πω, είναι ότι να γίνει μια ομάδα η οποία να μπορέσει για πρώτη φορά, γιατί ο Άρης μπορεί να εξασφάλισε διαδοχικά ευρωπαϊκά εισιτήρια, αλλά δεν τα αξιοποίησε όλα αυτά τα χρόνια, να μπορέσει να φτάσει τουλάχιστον μέχρι ένα ομίλους, στο πρωτάθλημα, τέλος πάντων, να φτάσει μέχρι εκεί, για να μπορέσει και οικονομικά να το εξαργυρώσει όλο αυτό, να μπορέσει να κάνει δηλαδή και κάποια έσοδα και το ποδοσφαιριστές να πείσει εν όψη του καλοκαιριού. Είναι ένας στόχος, εν πάση περιπτώσει. Τουλάχιστον έτσι λένε οι δύο άνδρες μεταξύ τους σε αυτά που συζητούν. Και πολύ λογικό. Και να σου πω και κάτι. Πια, ο Άρης έχει 4 συνεχόμενα καλοκαίρια που αποκλείεται από την Ευρώπη. Ναι, 4. Ξέρεις, να μάχεσαι όλη τη χρονιά για να πάρεις το εισιτήριο. Να παίρνεις το εισιτήριο. 4 συνεχόμενες χρονιές. Να μπαίνεις στο καράβι και να μην φτάνεις ποτέ στον προορισμό είναι λίγο... Και Μιχάλη, με μερικές καλές σεζόν, μερικές πολύ καλές. Δηλαδή στην πρώτη σειρά του Μάντζιου Άρης έπαιξε εκπληκτικό ποδόσφαιρο. Έφτασε κάποια στιγμή να είναι λίγο πριν το φινάλε δεύτερος. Για μένα βέβαια πάντα το πρόβλημα στον Άρη αυτά τα 4 χρόνια το καλοκαίρι είναι ότι δεν ξέρω πώς, με ένα μαγικό τρόπο... Αλλάζουν πολλά, Ναι, σχεδόν όλα, τι πολλά. Αυτό είναι το κλειδί. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Αλλιώς δεν θα τα καταφέρει ποτέ. Βέβαια από την άλλη, ο Άρης ουδέποτε υποστήριξε και ο ίδιος ο Θόδωρος Καρβής για τον εαυτό του ότι είναι το τεράστιο πακυλό πορτοφόλι το οποίο θα ανοίγει και θα φέρνει κόσμο και κοσμάκι εδώ πέρα. Και από αυτή την άποψη το καλοκαίρι ενδεχομένως κάποιοι ποδοσφαιριστές, δηλαδή όπως ο Μωρόν, να πρέπει για να μπορέσει να... Εγώ δεν λέω για αυτούς που πολλούνται, μωρέ Αλέξη. Δηλαδή, κάθε καλοκαίρι ο Άρης πρέπει να πουλήσει. Okay. Και όταν έρθει μια καλή πρόταση, δηλαδή αν έρθει μια καλή πρόταση για τον Μωρόν, θα τον δώσει. Αλλά ο Άρης δεν κάνει αυτό. Ο Άρης πουλάει έναν, δύο, τρεις βαριά και διώχνει άλλους 15. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα πρέπει να διατηρήσει. Προφανώς θα πουλήσει. Αλλιώς δεν μπορεί. Δηλαδή από όσο γνωρίζω, η πρόθεση του προπονητή, την οποία την έχει μεταφέρει στον Θόδωρο Καρπίδη, είναι ότι δύο από τα βασικά εξαρτήματα της μηχανής του Άρη τα τελευταία χρόνια, ο Κουέστα και ο Φαμπιάνο, το οποίο τα σιγώνα λύουν, ξέρετε, επιθυμούν να παραμείνουν στο ρόστερ της ομάδας. Να μανιμάνει δύο παίκτες οι οποίοι αφορούν τη θέση του τερματοφύλακα και του ενός κεντρικού αμυντικού, ο οποίος μάλιστα είναι και αυτός που κτίζει το παιχνίδι από πίσω, ο Φαμπιάνο. Αν μείνουν αυτοί οι δύο, μετά ο Άρης θα έχει μια βάση, έχει ήδη ούτως ή άλλως και κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές για την επόμενη σεζόν, που έχουν συμβολέ, και ο Μπράμπετς έχει συμβόλαιο και ο Ρόουζ έχει συμβόλαιο και ο Βέλεθ έχει συμβόλαιο και ο Ζούλ έχει συμβόλαιο και ο Νταρίντα έχει συμβόλαιο και ο Σουλεϊμάνοφ δόθηκαν τα λεφτά στην Κράσνονταρ για να μείνει και την επόμενη σεζόν. Έχει και κάποια project όπως ο Σαμόρα και θα του μείνουν 2-3-4 κινησούλες να κάνει για να μπορέσει να είναι έτοιμος όταν θα έρθει η ώρα. Εντάξει. Να ήδη, για παράδειγμα, διαβάζουμε εκτός από το Μωρόν ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον Οντομπάτζο. Mm-hmm. Είναι κάτι που ισχύει. Δεν είναι κάτι που έχει συμβόλαιο ο Οντομπάτζο. Συγγνώμη, όταν λες εκτός από το Μωρόν, γιατί η ΑΕΚ ενδιαφέρεται και για τον Μωρόν. Όχι, εκτός από το Μωρόν λέω που είναι ότι θα μας απασχολήσει όμως. Ναι. Δηλαδή, ο Οντομπάτζο έχει συμβόλαιο. Έχει συμβόλαιο ο Οντομπάτζο. Έχει συμβόλαιο και την επόμενη σεζόν. Δεν έχει γίνει κάποια κουβέντα από πλευρά Άρη για να το ανανεώσει, να κάνει μια επέκταση δηλαδή προώρη. Και νομίζω ότι ο Άρης θα συζητούσε οποιαδήποτε πρόταση για τον Οντουμπάτζο. Mm-hmm. Δεν θα ήταν αρνητικός δηλαδή στο ενδεχόμενο παραχώρησής του, αρκεί φυσικά να ικανοποιηθεί σε ένα βαθμό. Η ΑΕΚ ξέρω ότι τον έχει στη λίστα της.
αρέσει στον άλλο. Ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι προφανές. Κάπως είναι επίσης προφανές ότι θα κάνει πρόταση. Τώρα δεν ξέρω τι είδου, τι ύψους κτλ. Ακριβώς. Βέβαια είναι και ένα παιδί το οποίο έχει κλείσει τα 30. Αυτό θα καθορίσει και το ύψος της πρότασης. Αλλά ο Άρης εκτιμά ότι ίσως αυτή τη στιγμή έφτασε στο πικ του. Ήταν ένα πολύ καλό μπακ. Πολύ γρήγορο, ταχυδυναμικό, δυνατό. Έχει λίγο ένα θεματάκι στην τελική ενέργεια. Λίγο η ουσία του λείπει στην τελική προσπάθεια. Γιατί κατά τα άλλα είναι νομίζω ένα από τα καλύτερα μπακ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και εκτιμά ο Άρης ότι μιας και είναι και σε αυτή την ηλικία και έδωσε αυτά που έδωσε τώρα δύο χρόνια, αν έρθει μια καλή πρόταση δεν θα ήταν αρνητικό στο να τον παραχωρήσεις και να ψάξεις κάποιον νεότερο ενδεχομένως σε ηλικία. Εκεί. Και επίσης κάποια στιγμή ο Άρης πρέπει να αρχίσει να βλέπει και το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι μια κομικακή συνήθεια να μην παίρνει παίχτες. Ναι. Όχι Έλληνες απαραίτητα. Όχι, όχι, όχι. Και παίχτες από χαμηλότερο εντός εισαγωγικών επίπεδων ομάδες που ξεχώρισαν. Γιατί το λέω αυτό, γιατί πάντα είναι ευκολότερη η προσαρμογή. Έχουν προτάσει 2-3 ήδη από ελληνικές ομάδες. Έχουν φτάσει και στα χέρια του Μάντζιου, 2-3 περιπτώσεις, τους ξέρουν στον Άρη. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να γίνει τώρα κάτι επειδή είναι αυτό το παιχνίδι του Σαββάτου θα καθορίσει. Όχι, καλά, δεν λέω τα για σήμερα. Λέω και γενικά το λέω. Ότι δηλαδή από το να φέρει τον παίχτη από την Κώστα Ρίκα με τα 150 χιλιάρικα μπορεί να βγει, μπορεί να μην βγει. Μερικές φορές είναι προτιμότερο να φέρει τον παίχτη από τη Λαμία, από τον Ατρόμητο, από τον Όφη, από τον Παναδολικό. Αντί να φέρει τον Μοντζόγια, πάρει το Σιμών. Ναι, το πιχεί. Λέω τώρα έτσι. Ναι, ναι. Πάντα υπάρχουν παίχτες που ξεχωρίζουν. Ναι. Δηλαδή, τώρα μια και είπε παίχτη τη Λαμία. Το Σλίφκα που είναι. Ο Σλίφκα φέτος έκανε τρομερό πρωτάθλημα. Έχει νέα για το Σλίφκα. Τρομερό πρωτάθλημα. Όχι, ναι. Ξέρω ότι έχει δηλώσει ενδιαφέρον. Δεν θα μείνει στη Λαμία. Και ξέρω ότι έχει δηλώσει ενδιαφέρον Όφη. Και πολλοί. Και ο Αστέρας. Ναι. Ατρόμητος νομίζω. Ναι, ναι, και πολλοί. Και πολλοί. Μάλιστα. Ωραία. Αλέξη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε.